Ωραία. Σας ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για την πρόσκληση που μου κάνατε και συνεχίζω τώρα με την συμβολή του ακτινολόγου που νομίζω έκανα και την εισαγωγή ήδη. Λοιπόν, τα ακούσατε τον κύριο Κομαΐτη, θα τα πω και εγώ. Η κρανιοκεφαλική κάκωση ορίζεται κατά κάποιους άλλους ως το αποτέλεσμα της μεταφοράς δυναμικής ή άλλης ενέργειας σε οποιοδήποτε από τους ιστούς που απαρτίζουν την κεφαλή και ταυτόχρονα επηρεάζει την λειτουργία του εγκεφάλου σε άλλοτε άλλο βαθμό. Τώρα, ποια είναι η συμβολή της απεικόνησης? Η συχνότητα των κρανιοκεφαλικών κακώσεων έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, όπως ακούσατε, σε όλο τον κόσμο, με μεγάλη επίπτωση στις ηλικίες μεταξύ 20 και 50 ετών, με μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Η απεικόνηση της κρανιοκεφαλικής κάκωσης σε επίγουσα βάση έχει ως σκοπό τη διάγνωση και αντιμετώπιση αλλοιώσεων οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν πριν δημιουργηθούν μόνιμες νευρολογικές βλάβες. Οι δευτερογενείς βλάβες που μας ανέφερε ο συνάδελφος. Στο 25% των θανατηφόρων ατυχημάτων δεν ανεβρίσκεται κάταγμα. Η ανέβριση ενδοκρανιακών αιματωμάτων είναι πιο συχνή σε ασθενείς με κατάγματα κρανίου. Όμως τα κατάγματα δεν συμβαδίζουν με την ένταση της κάκωσης. Και έρχομαι στο ερώτημα, κάνουμε σήμερα ακτινογραφία κρανίου? Έχουν γραφτεί πολλά, λέγανε παλιά, όταν υπάρχει εμπίεσμα ή διατητρένων τραύμα, μάλλον δεν χρειάζεται σήμερα η ακτινογραφία κρανίου, αλλά σας αναφέρω 2-3 πραγματάκια. Το 25% των ενηλίκων με κάταγμα κρανίου δεν είχε παθολογικά ευρήματα στην αξονική τομογραφία. Στο 33% των ασθενών με σημαντική παθολογία στην αξονική δεν είχαν πάλι κάταγμα κρανίου. Τα νευρολογικά σημεία του ασθενή συσχετίζονται περισσότερο με την μετατραυματική παθολογία παρά τα ευρήματα της ακτινογραφίας του κρανίου. Η κλινική σημασία των καταγμάτων έγκυται στο ότι η παρουσία τους αυξάνει την πιθανότητα ενός ενδοκρανιακού αιματώματος κατά 400 φορές στον πάσχοντα που διατηρεί τη συνείδησή του. Εδώ σας δείχνω την πρώτη ακτινογραφία κρανίου που έγινε στην Ουψάλα της Σουηδίας το 1896, έτσι και χρησιμοποιήθηκε για την αφαίρεση σφαίρας, βλέπετε, στον εγκέφαλο. Έτσι, η πρώτη που μπόρεσα να βρω στη βιβλιογραφία. Λοιπόν, βλέπετε εδώ εμπιεστικό κάταγμα, είναι τραγική εικόνα στην ακτινογραφία του κρανίου, αλλά βλέπετε εδώ στην αξονική τομογραφία ένα παρεμφερές κάταγμα, χωρίς ουσιαστικά όμως να υπάρχει κάποια παθολογία από το εγκεφαλικό παρένχημα. Αξονική τομογραφία. Έχουν γίνει πολλά βήματα. Και ουσιαστικά, όταν μιλάμε για κρανιοκεφαλικές κακώσεις, το Α και το Ω είναι η αξονική τομογραφία. Λοιπόν, βλέπετε εδώ λοιπόν λίγο ιστορικά ότι χρειαζόταν αρκετές ώρες. Μιλάμε το 1975-76 τώρα. Αρκετές ώρες για να πάρουμε τις πληροφορίες. 2 ημέρες για να γίνει επεξεργασία της εικόνας. Και τα λοιπά. Και βλέπετε τώρα, όπως ξέρετε, ότι σε μερικά δευτερόλεπτα μπορούμε να κάνουμε μια αξονική τομογραφία. Είδατε πριν μια σφαίρα στο κρανίο. Βλέπετε εδώ όμως με την αξονική τομογραφία μπορούμε να δούμε και την τροχιά της σφαίρας και φυσικά τα αποτελέσματα την παθολογία στο εγκεφαλικό κρανίο. Εδώ άλλος ασθενής, βλέπετε μια σακοράφα, κάποιος τον χτύπησε με σακοράφα στο κεφάλι, βλέπετε λίγο το οστικό τεμαχίδιο και το μικρό αιμάτωμα που υπάρχει σύστηχα. Δεν χρειάστηκε αντιμετώπιση από ό,τι γνωρίζω. Νευροχειρουργική. Πάμε λοιπόν δύο λόγια στις πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς κακώσεις. Πρωτοπαθείς αφορούν στις αλλοιώσεις στη στιγμή της κάκωσης, όπως θλάσεις, κεματώματα του υποδωρίου ιστού, κατάγματα κρανίου, εξωεγκεφαλική αιμορραγία, παραχνοειδής ή ενδοκοιλιακή αιμορραγία, υποεπισκληρίδιο αιμάτωμα, ενδοκεφαλικές αλλοιώσεις όπως θλάσεις του φλοιού, αξοντνότμηση και βλάβες του στελέχους. Δευτεροπαθείς αφορούν στο αποτέλεσμα των πρωτοπαθών αλλοιώσεων, συνήθως ως αποτέλεσμα χωροκατακτητικών φαινομένων ίδημα ή διαταραχή της αιματικής παροχής, όπως το διάχυτο εγκεφαλικό ίδημα, εγκολεασμό, τραυματική ισχυμία και υποξική κάκωση. Η αναγνώριση των δευτεροπαθών αλλοιώσεων, όπως ακούσατε πριν, είναι σοβαρή, διότι συνήθως προλαμβάνονται σε σχέση με τις πρωτοπαθείς που δεν προλαμβάνονται. Τώρα, σας είπα για την εξέλιξη των αξονικών τομογράφων. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι η ταχύτητά τους καθώς και η ευκρίνεια των εικόνων σε πολυεπίπεδες ανασυνθέσεις, οβελιές, στεφανιές κτλ. Επιτρέπουν σε μικρό χρόνο να απεικονιστούν επίσης και οι τομές, η παθολογία στο σπλαχνικό κρανίο και σε κάποια παθολογία της αυγενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης. Δεν πρέπει να μας ενοχλεί το φαινόμενο όταν μας ζητάνε να κάνουμε κάτι παραπάνω, είναι μερικά δευτερόλεπτα να απεικονίσουμε την αυγενική μοίρα και άλλα μερικά για να την αξιολογήσουμε. Λοιπόν, αξονική versus μαγνητική τομογραφία. Η αξονική, όπως σας είπα, είναι το α το ω στην κρανιοκεφαλική κάκωση, αναδεικνύει σαφέστερα τις αξίες αιμορραγίες, είναι ταχύτερη και η παρουσία ανεπνευστήρων και άλλων συσκευών δεν δημιουργεί προβλήματα.
Η μεγαλύτερη ευαισθησία της μαγνητικής τομογραφίας στην απεικόνηση ορισμένων αλλοιώσεων πιθανά να επηρεάζουν την πρόγνωση του ασθενή, αλλά δεν επηρεάζουν τη θεραπευτική αντιμετώπιση. Δύο λόγια για την αξονική τώρα. Παθογλανδοπικά, όπως ξέρετε, οι υπέρπυκνες αλλοιώσεις αντιστοιχούν σε αιμορραγίες, υπόπυκνες σε είδημα, η καταστροφή αξώνων και νέκρωση. Με τη μαγνητική τομογραφία μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη των υπέρπυκνων αυτών αισθειών σε υπόπυκνες, δηλαδή μια αποδόμηση της αιμορραγίας, ή την εξέλιξη μιας υπόπυκνης σε υπέρπυκνη, δηλαδή να έχει αιμορραγήσει. Η αξονική μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε τη δυναμική μιας αλλοίωσης, συμβαδίζει συνήθως με την παθολογοανατομική εξέλιξη της κάκωσης. Δύο λόγια για την τραυματική παραχνοειδή. Μπορεί να είναι εστιακή, διάχυτη, να είναι στο σκηνίδιο, έχουμε το σημείο του ποτεριού της σαμπάνιας. Σκοπός δεν είναι εδώ τώρα να κάνουμε μάθημα στην αξονική τομογραφία, απλώς θα σας δείξω κάποιες εικόνες. Θα πρέπει να γνωρίζουμε και εμείς οι ακτινολόγοι, αλλά και οι νευροχειρουργοί, ποιες είναι οι ψευδενδείξεις σε μια αξονική τομογραφία, κινητικά άρτεφαξ πολλές φορές, η κακή φωτογράφηση που είναι δικό μας θέμα, η μη τραυματική η παραχνοειδή σε αιμορραγία, έπαθε εγκεφαλικό ασθενής και χτύπησε και δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο με την πρωτοπαθή κάκωση, ή μια ψευδοϊπαραχνοειδή αιμορραγία όταν έχουμε μεγάλο είδημα και φαίνονται κάποια στοιχεία πιο υπέρπυκνα και τα περνάει κανένας για υπαραχνοειδή αιμορραγία. Λοιπόν, κάποιες εικόνες εδώ δικές μας και ευχαριστώ και τον κύριο Στράτζελ για κάποιες αυτές τις εικόνες που έχει δώσει στο παρελθόν για να κάνω κάποιο άλλο μάθημα. Τυπικές εικόνες υπαραχνοειδής αιμορραγίας, το ποτήρι της σαμπάνιας. Έτσι, σε αυτόν τον ασθενή εδώ, εστιακή μετατραυματική υπαραχνοειδής. Εδώ υπάρχουν και άλλα θέματα, υπαραχνοειδής υποσκληρίδιο αιμάτωμα μαζί με την υπαραχνοειδή. Και ερώτημα, δίνουμε σκιαγραφικό σε αυτούς τους ασθενείς? Τις περισσότερες φορές δεν χρειάζεται να δώσουμε σκιαγραφικό. Μπορεί να μας μπερδέψει κιόλας, έτσι, να το περάσει και κανένας για, πάνω στη φούρια της δουλειάς, να το περάσει κιόλας για υπαραχνοειδή αιμορραγία. Λέει η βιβλιογραφία και η δικιά μας εμπειρία ότι σε κάποια σημεία, σε κάποιες περιπτώσεις όπου υπάρχει οξία, ότι αιμορραγεί ο ασθενής εκείνη την ώρα κτλ., μπορεί να βοηθήσει ή μπορεί να αναδείξει κάποια αιματώματα καλύτερα μετά την ενδοφλέβια έγχυση του σκιαγραφικού. Επισκληρίδια αιματώματα, εύκολα στη διάγνωση, είναι υπέρπυκνη, αμφίκυρτη, εξογκεφαλική συλλογή. Τις περισσότερες φορές είναι υπερσκηνιδιακά, έχουμε και κάποια έμεσα στοιχεία. Και αυτό που σας έλεγα, το σημείο της δίνησης σε ενεργό αιμορραγία, εκεί μπορεί να μας βοηθήσει το σκιαγραφικό να δούμε κατά πόσο πραγματικά αιμορραγεί ο ασθενής. Τυπικές εικόνες εδώ επισκληρίδιων αιματωμάτων της δικιάς σας κλινικής νευροχειρουργικής. Εδώ άλλες περιπτώσεις. Έτσι, άλλος ασθενής εδώ. Υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Είναι οξύ, υποξύ και χρόνιο. Συνήθως είναι ημινοειδής, μημινοειδής υπέρπυκνη συλλογή στην επιφάνεια του ημισφαιρίου. Μπορεί να διασχίσει ραφές, όχι όμως προσφύσεις σκληράς μήνυγκας. Συχνά επεκτείνεται στην επιμήκυση σχισμή και κατά μήκος του σκηνιδίου. Μπορεί να είναι ισόπυκνο σε περίπτωση που ο ασθενής έχει χαμηλό αιματοκρίτη και εκεί πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Και εδώ πάλι σε δύσκολες περιπτώσεις η ενδοφλέβια έγχυση σκιαγραφικού μπορεί να καταδείξει τα όρια του αιματώματος. Έχουμε το υποξύ και το χρόνιο, το οποίο πολλές φορές μπορεί να ξανααιμορραγήσει. Κάποιες τυπικές εικόνες εδώ, οξέως υποσκληριδίου αιματώματος. Άλλη περίπτωση εδώ, χρόνιο, βλέπετε, δεν φαίνεται καλά, βέβαια δεν μας βοηθάει και ο φωτισμός εδώ, αλλά είναι χρόνιο το οποίο έχει αιμορραγήσει ξανά, έτσι. Υπάρχουν κάποια έμεσα στοιχεία, βλέπετε, υπάρχει και είδημα εδώ του ημισφαιρίου που μας βοηθάει να δούμε ότι κάτι συμβαίνει εκεί. Βλέπετε εδώ το χρόνιο φαίνεται καλά και εδώ είναι τα αιμορραγικά, τα φρέσκα, τα στοιχεία. Το ίδιο και σε αυτόν τον ασθενή εδώ. Βλέπετε εδώ πάλι υπάρχουν κάποια φρέσκα αιμορραγικά στοιχεία, έτσι σε έδαφος χρονίων. Εγκεφαλικές θλάσεις. Αφορά σε τραύμα του εγκεφαλικού ιστού όπου συμπεριλαμβάνεται κυφαία ουσία. Αφορά σε σημεία όπου το τμήμα του κρανίου πιέζεται εκ των έξω προς τα έσω. Μπορεί να είναι οξύ, υποξύ ή χρόνιο. Στις οξύες θλάσεις συνήθως είναι υπέρπυκνες, έτσι αιμορραγικές. Με τη μαγνητική τομογραφία μπορούμε καλύτερα να πούμε το χρόνο που έγινε, να δούμε την αποδόμηση των αιμορραγικών στοιχείων στις εγκεφαλικές θλάσεις και στα αιματώματα γενικά. Τώρα, ο μηχανισμός είναι με άμεση πλήξη ή εξαντιτυπίας, γραμμική επιτάχυση, επιβράδυνση ή ολίσθηση. Συνήθως υπάρχει και η παραχνοειδής αιμορραγία. Οι απλές θλάσεις είναι μικρές και υπόπυκνες και χρήζουν περιοδικής επανεξέτασης. Είναι η δεύτερη σε σειρά αιτία κάκωσης των νευρώνων μετά την διάχυτη αξονότμηση, διότι προκαλούν τοπική ισχυμία λόγω του αυξημένου κυταροτοξικού εγκεφαλικού ειδήματος και της αυξημένης ενδοκράνειας πίεσης.
Έχουμε υποφλοιώδεις κακώσεις και αφορούν τις τραυματικές αλλοιώσεις του στελέχους θαλάμων βασικών γαγκλίων, παίξης τρίτης κοιλίας κτλ. Θα πρέπει εδώ ο ακτινολόγος να διαφοροδιαγνώσει κάποιες αγγειακές δυσπλασίες ή αποτανώσεις βασικών γαγκλίων, οι οποίες είναι υπέρπυκνες και αυτές μας μπερδέψουν. Εδώ είναι οι τυπικές εικόνες αιμορραϊκών θλάσσων από δικούς μας ασθενείς. Εδώ βλέπετε στο Μεσολόβιο. Άλλες εικόνες εδώ, για να μην σας κουράζουμε εικόνες, και προχωράω στην αξονότμηση. Τώρα, είναι η διάχυτη κάκουση νευραξώνων. Οι περισσότερες βλάβες είναι μικροσκοπικές, μη αιμορραγικές. Με την αξονική τομογραφία, μέχρι 50% των περιπτώσεων απεικονίζονται αιμορραγικές πετέχειες. Στο 10-20% εξελίσσονται σε εστιακές βλάβες. Με τη μαγνητική τομογραφία βλέπουμε πολλαπλές εστίες υψηλού σήματος στην ΤΑΦ 2. Ακολουθία. Τα καλύτερα διαγνωστικά σημεία είναι αιμορραγίες στα όρια φλοιού λευκής ουσίας στο Μεσολόβιο, όπως σας έδειξα πριν με την αιμορραγία. Εδώ, αυτή είναι η εικόνα εδώ, συγκεκριμένα. Έτσι. Και στα βασικά γάγλια. Στους στέλεχους και στα βασικά γάγλια. Εδώ είναι εικόνες τυπικές στις ακολουθίες που βάζουμε στην μαγνητική τομογραφία και βλέπετε εδώ είναι στοιχεία αιμοσιδερίνης, γι' αυτό είναι μαύρα, έτσι στο Μεσολόβιο, που είναι τυπικά της διάχυτης αξονότμησης. Εγκεφαλικό είδημα. Ενδοκυτάριο, εξοκυτάριο. Πώς φαίνεται στην αξονική τομογραφία? Συνήθως ως ασαφουποίηση και εξάλληψη των αυλάκων του υπαραχνοειδή χώρου, χαμηλή πυκνότητα του εγκεφάλου, ασαφής διαχωρισμός μεταξύ φαιάς και λευκής ουσίας. Στην μαγνητική τομογραφία δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ στην οξία ειδικά φάση, γιατί δεν τη χρησιμοποιούμε. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας πάντα την ψεύδο ή παραχνοειδή αιμορραγία, όπως ανέφερα πριν. Βλέπετε εδώ κάποιες εικόνες εγκεφαλικού ειδήματος, βλέπετε την ασάφεια γενικά του εγκεφαλικού ειδήματος, του εγκεφαλικού ιστού. Εδώ ένα υποξύ υποσκληρίδιο, αλλά βλέπετε συγκριτικά με την άλλη περιοχή, το άλλο εγκεφαλικό ημισφαίριο, την ασάφεια αυτή που έλεγα, και προχωράμε στην ενδοκυλιακή αιμορραγία. Οφείλεται σε ρήξη υποεπιδηματικών φλεβών, ρήξη χοροειδών πλεγμάτων, επέκταση από τα βασικά γάγλια ή επανάστροφη πλήρωση από τη Ματζέντη και Λούσκα. Επιπλοκές μπορεί να είναι ο υδροκέφαλος, αποφρακτικός ή μη. Βλέπετε εδώ ενδοκυλιακή αιμορραγία, φαίνεται μόνο στα ηνιακά κέρατα. Σπάνια βέβαια περίπτωση αυτή, να την έχεις μόνο εκεί. Πιο εκτεταμένες περιπτώσεις. Έτσι, πιθανά ορισμένοι από εσάς τους νευροχείρους τις θυμάστε κιόλας, έτσι, μέσα στα ηνιακά κέρατα, μαγνητική τομογραφία, όπως φαίνεται, έτσι, τα αιμορραγικά στοιχεία, και προχωράω στους εγκολιασμούς. Το καλύτερο διαγνωστικό σημείο είναι η μετατόπιση και η εξάλληψη των χώρων του ενή, δηλαδή να μην βλέπουμε κοιλίες και άβλακες. Δεν είναι σκοπός μας τώρα να κάνουμε μάθημα για τους διάφορους εγκολιασμούς. Υπάρχουν διάφοροι τύποι εγκολιασμών και αυτές είναι διάφορες, είναι εικόνες δικών μας ασθενών με εγκολιασμούς. Βλέπετε εδώ δεν φαίνονται οι κοιλίες, δεν φαίνεται ο υπαραχνοειδής χώρος, δεν φαίνεται το κοιλιακό σύστημα κάτω στη βάση του κρανίου. Εδώ βλέπετε δεν φαίνεται καθόλου το πλάγιο κοιλιακό και ούτω καθεξής. Τώρα, το ενδοκεφαλικό αιμάτωμα αφορά στη ρήξη ενδοκεφαλικών αγκίων και τη δημιουργία αιματώματος. Συνήθως συνοδεύεται από υποσκληρίδιο αιμάτωμα και υπαραχνοειδή αιμορραγία. Η απεικόνιση του αιματώματος εξαρτάται από το χρόνο που έγινε, το μέγεθος, την εντόπιση, τον αιματοκρίτη του ασθενή, όπως ανέφερα πριν, και τι είδημα έχει. Έχουμε οξύ, υποξύ και χρόνιο. Το οξύ που μας ενδιαφέρει στην οξία κρανιοεγκεφαλική κάκωση είναι υπέρεπκνη αλλίωση, συνήθως με περιστιακό είδημα, και μπορούμε να παρακολουθήσουμε την αποδόμηση του αιματώματος με τη μαγνητική τομογραφία καλύτερα. Βέβαια, ένα έμπειρο μάτι μπορεί να το δει και στην αξονική. Αλλά με τις διάφορες τεχνικές που έχουμε στη μαγνητική μπορούμε να μιλήσουμε για υποξύ ή χρόνιο, αν αυτό χρειάζεται. Και βλέπετε εδώ με την αξονική τομογραφία, ένα έμπειρο μάτι μπορεί να δει πόσο άσπρο είναι εδώ το αιμάτωμα και σιγά σιγά πώς γίνεται λιγότερο άσπρο, λιγότερο έντονο, έτσι με την πάροδο του χρόνου. Γίνεται η αποδόμηση των αιμορραγικών στοιχείων. Πιθανά βέβαια να αυξάνεται, όχι πιθανά, αυξάνεται συνήθως το περιστιακό είδημα. Έτσι. Λοιπόν, άλλο αιμάτωμα εδώ δεξιά με τοπία, άλλα αιματώματα εδώ που αποδομούνται σιγά σιγά, μελετώνται και αυτά με την αξονική τομογραφία. Βλέπετε εδώ ότι αποδομείται το αιμάτωμα, αλλά αυξάνεται πολύ το περιστιακό είδημα. Εδώ, μόλις που φαίνεται πλέον το αιμάτωμα, υπάρχει το είδημα το περιστιακό και ούτε καθεξής. Πολλές εικόνες δικές μας, τραγικές
πάρα πολλές. Βλέπετε και τις διάφορες μορφολογίες που μπορεί να έχει ένα ενδοκεφαλικό αιμάτωμα στην αξονική τομογραφία. Η αποδόμηση πάλι, έτσι σας δείχνω εδώ τρεις διαδοχικές αξονικές τομογραφίες, αρχική, δεύτερη και τρίτη, πώς αποδομείται το κεφαλικό αιμάτωμα. Με τη μαγνητική τομογραφία σας είπα μπορούμε να πούμε ίσως λίγο καλύτερα για την αποδόμηση. Και τελειώνουμε τις μετατραυματικές επιπλοκές. Ποιες είναι αυτές? Ο υδροκέφαλος, πνευμοεγκέφαλος, ισχυμία έμφρακτο, διαφυγή ενή, δημιουργία λεπτομενιγικής κύστης, εγκεφαλομαλακία, ατροφία, καρότιδο-σιραγκώδη, επικοινωνία. Βλέπετε εδώ μια γλιωτική αλλίωση στον εγκέφαλο μετατραυματικής αιτιολογίας. Εδώ βλέπετε ένα χρόνιο υποσκληρίδιο και πνευμοεγκέφαλο. Εδώ ένα χρόνιο υποσκληρίδιο το οποίο ξανά αιμορράγησε. Εδώ βλέπετε ισχυμία του εγκεφαλικού παρενχήματος. Δεν χρειάζεται μαγνητική τομογραφία για να το δει κανένας αυτό. Έτσι. Πνευμοεγκέφαλος, διάφορες περιπτώσεις. Εδώ δεν φαίνεται δυστυχώς λόγω φωτισμού. Διάφορες περιπτώσεις πνευμοεγκέφαλου. Το μετατραυματικό έμφρακτο που μας ενδιαφέρει πολύ, έτσι, είναι τραυματική εγκεφαλική ισχυμία και οφείλεται σε πρωτογενή κάκωση, σε εγκολιασμό και σε καταστροφή των νευρώνων. Και βλέπετε τέτοιες εικόνες εδώ, επιπλοκών, ας πούμε, του ειδήματος. Και τις, κοιτάξτε εδώ, το περιστατικό είναι ίδιο, πώς εξελίσσεται, άρχισε να αιμορραγεί μετά την κρανιοτομή και βλέπετε εδώ, εκτός ότι έχει κάνει και την κύλη του εγκεφάλου, έχει ισχυμίσει και το αριστερό εγκεφαλικό ημισφαίριο. Άλλες περιπτώσεις εδώ, με ισχυμία διαφόρων περιοχών του εγκεφαλικού παρενχήματος. Βλέπετε εδώ ισχυμία αριστερού, πώς εξελίσσεται. Εδώ περίπτωση που ξανααιμορράγησε ο ασθενής. Έτσι. Και εδώ πλέον ότι δεν υπάρχει εγκέφαλος λόγω ισχυμίας. Εδώ το ίδιο βλέπετε. Την περίπτωση, τις διάφορες περιπτώσεις, έτσι, πώς εξελίσσονται πολλές φορές αυτοί οι ασθενείς. Τραγική εικόνα εδώ, έτσι, η συμβολή της αξονικής τομογραφίας είναι μεγάλη και σε αυτές τις περιπτώσεις τα τελευταία 10-15 χρόνια, ειδικά με τους πολυτομικούς, στην κρανιοπλαστική. Κάνετε καταπληκτική δουλειά εσείς οι νευροχειρουργοί πλέον. Βλέπετε εδώ, μπορούμε και να δείτε και πριν, αλλά και το αποτέλεσμα της κρανιοπλαστικής που έχετε κάνει. Και εδώ εκροή εγκεφαλονοτιό υγρού που φαίνεται πολύ καλύτερα με την μαγνητική τομογραφία. Έτσι, μια περίπτωση πάλι επιπλοκής, με διχειρητικών αποστημάτων στον οποίο ιστιοβόθρο, καροτιδοσυραγκώδη επικοινωνία. Δεν χρειάζεται καν η αγγιογραφία πλέον για διαγνωστικούς λόγους. Μπορεί να γίνει με την αξονική. Η αγγιογραφία μπορεί να χρειαστεί για θεραπευτικούς λόγους. Άλλες επιπλοκές, η θρόμβωση φλεβωδών κόλπων, εγκεφαλοκύλη όπως είδατε πριν. Και συμπερασματικά. Αυτές είναι οι εικόνες του κύριου Στράζελ και τον ευχαριστώ πάλι. Ο ρόλος του ακτινολόγου είναι να διαγνώσει, πάω στην αρχή πάλι, και να χαρτογραφεί στην παθολογία. Να προτείνει απεικονιστικές μεθόδους ανάλογα με τα ευρήματα και την κλινική εικόνα του ασθενούς. Να διαθέτει τον εξοπλισμό, ειδικά την αξονική τομογραφία, 24 ώρες το 24ωρο και να συνεργάζεται αρμονικά με τους θεράποδες γιατρούς της ΜΕΘ, της νευροχειρουργικής και με τον κύριο Κόλια. Και με αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Δηλαδή τον ΤΕΠ.